Ένα πρόβλημα το οποίο, στο οποίο εστίασε ο Μπράντοβιτς Αργύρη στα προηγούμενα δύο μάτς και όχι μόνο σε εκείνο στο οποίο Παναθηναϊκός νίξε με την ψυχιστόμα εδώ, Περπέρογλου σκοράρει και κάνει το 3-3, αλλά και σε εκείνο στο οποίο διέλυσε τον Πανελλήνιο εδώ με 30. Πούμε ότι δεν έχει διάθεση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να παγιδεύσει τον Ινέα Μπουγίκα που είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων. Μια επιφύλαξη με τον Μαρούσι για την τρίτη θέση. Μπατίστ στην πρώτη επαφή του, πρώτο καλάθι. 9 λεπτά και δεν έχει κάνει κανένας παίκτης φάουλ. Σωστό. Τρίτο φάουλ για τον Πανελλήνιο. Ο Νίκολας. Η μπάλα μέσα στο Τζαρτζαρί. Περπέρογλου. Διαμαντίδης. Πάσα από την αδύνατη πλευρά. Νίκολας. Καλάθι για τρεις από τον Τούνα. Μάτς 31 νίκες του Παναθηναϊκού. Δεν έχει νικήσει ποτέ εκτός έδρας ο Πανελλήνιος Πράσινος. Περπέρογλου. Για τρεις. 18-15. Πάνε για να γυρίσουν πίσω οι παίκτες του Πανελλήνιου. Νίκολας θα βάλει την μπάλα μέσα. Αυτή είναι μια υποδειγματική επίδυση στο τελείωμά της. Με Άρη Πανιόνιο και με Πανελλήνιο τα προηγούμενα δύο μάτς. Φάουλ από τον Ντέβιν Σμιθ. Μετά από 15 λεπτά στο ΆΚΑ, 22-22 μετράει βεβαίως το καλάθι του Μπατίστ. Από την πάσα την οποία αξιοποιεί ο Αμερικανός. Και τα... Άμεσα από το να χάσει το σημερινό παιχνίδι. Και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη... Έκλεψε για Σκεπίτσο το μεταξύ και σκοράρει για το 23-20 του Πανελληνίου από την ώρα που ο Γιασκεβίτσιος σκόραρε με το lay-up. Καλάθης. Φώτσης Νίκολας. Καλάθη για τρεις. Συνδέεται ο Νίκολας. Το Χαραλαμπίδι απέσυρε, αυτό εννοώ. Νίκολας ξανά για τρεις. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο δύο πράγμα. Στα δύο παίζει ρολόι ο Νίκολας. Μπορούσε να μην αφήσει ικανοποιημένο τον Ηλία Ζούρο, ο οποίος τόνισε στους παίκτες του ορισμένα πράγματα, πώς να διατηρήσουν το στυλ παιχνιδιού που τους έχει φέρει μπροστά. Καλή άμυνα, σφιχτή άμυνα με την ζώνη αυτή που εφαρμόζουν. Φώτσης, σούτ για τρεις. 36-34 από τον Παναθηναϊκό Αργύριο, ο οποίος εν αντιθέσει με την αστοχία του στα δίποτα 7 στα 20. Όπου έπεσαν πάρα πολλοί παίκτες επάνω του. Σπανούλης η εκτέλεση για τρεις. 40-34 αιχμή του δόρατος και απόψε τα τρίποτα του Παναθηναϊκού 7 στα 16. Λοιπόν, νάτος εδώ καταφωνεί ο Λιθουάνος. Κάει έξτρα πάσα στον Καλάθι. Μπράβο στον Καλάθι. Μπράβο στον Καλάθι. Ο Καλάθης εδώ σκοράρει για... Έχει γυρίσει ο Πανελλήνιος πίσω για Σκεβίτσιους για τρεις. 49-46 πάσα έξω για Σκεβίτσιους για τρεις. Μάλιστα 53-52 από το Σάρας. Παλαμάνω, απολαμβάνουμε ένα πολύ σπουδαίο μάτς. Ποιικές που λέω στο ύψος των περιστάσεων. Καθόλα. Σάρας, μάλιστα. 57-54. Κάνει το 57-56. Πάλι, ναι, πάλι με Πέκοβιτς. Ξανά εδώ η ασίστ του Γιασκεβίτσιος είναι μανούλα σε αυτές τις πάσεις του Λιθουανός. Τις τυφλές πάσες. Θα αποσυρθεί ο πάθος. Έκλεψε ο Περπέρογλου. Φεύγει ο Παναθηναϊκός στον επιδιασμό. Μπατίστ. Σάρας για τρεις. Μάλιστα. 62-56. Η μεγάλη κλάση του Γιασκεβίτσιους. Τρίποντος στον επιδιασμό. Ψωμοτήρι για έναν παίκτη που έχει φάει με το κουτάλι τις μεγάλες διοργανώσεις. Όλα τα μεγάλα. Και 6 rebound απόψε για τον Κουγιούκα. Μπατίστ για τρεις. Μάλιστα. Παναθηναϊκός με 12 στα 26 τρίποντα. Αναμενόταν και όπως απέβη τελικά ημιτελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Πανελλήνιο 75-65, άρα άξιο Πανελλήνιος. Ντέιβις Σμιθ, με συγχωρείτε. Πανελλήνιος θα πάει στο λέει από Περπέρογλου, θα πάει για το 69-60 και λιαφόρο των καλών πραγμάτων του απόψε τον Γιασκεβίτσιους. Μπάλα μέσα. Μπατίστ, αλλίωσε ο Ντέιβις, καλάθι από τον Αμερικανό. Να μένουμε σε αυτήν. Γιασκεβίτσιους, Περπέρογλου, ξανά ο Σάρας, πάσα πίσω από την πλάτη. Φώτσης, εκτελεί, επιθετικό rebound και κάρφωμα από τον Μάικ Μπατίστ. Πάνω από τους 10 πια και πια τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των 2,5 λεπτών που μένουν. Προπονητικά γεμάτο
και ελκυστικό αυτό που παρακολουθήσαμε. Βεβαίως, είχαμε να κάνουμε με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες ήταν πολύ καλά διαβασμένες. Είχαμε... Τι συνεπάγεται για την Ευρωλίγκα και δεν ξέρουμε ακόμη τι συνεπάγεται. Σερμαντίνη, νέο πρόσωπο στην πέντε του Παναθηναϊκού, θα σκοράρει. Θα πάρει και το φαουλ ο Γεωργίας Ορμό.